Ακολουθεί η εκπομπή για τον πρωτογενή τομέα με τον Κώστα Καζατζίδη. Αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μπαΐλη, τον Δήμαρχο Πρέβεζης. Και επειδή παρακολουθήσατε τις συνεχείς έτσι προσπάθειες, ο αναβρασμός που επικρατεί στην αγροτική αγορά να αποδεθούν ευθύνες στον κύριο Μπαΐλη, μου έκανε εντύπωση μέχρι ποιο βαθμό φτάνει ο κύριος Μπαΐλης να είναι ο ανατρεπτικός παράγοντας λειτουργίας της αγροτικής αγοράς, όπως αν παρακολουθήσετε ο ίδιος προσωπικά τον είδα αρκετές φορές το Σάββατο να ψωνίζει από την αγροτική αγορά. Και βεβαίως μπορεί να υπάρχουν ευθύνες του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ακούσατε και προηγούμενα από τον κύριο Κλινάκη, ότι οριοθετήθηκε ότι θα γίνει η λαϊκή αγορά και τελικά ο Δήμος δεν προχωράει στη λαϊκή αγορά. Δεν ξέρω, αυτά ίσως μπορεί να υπάρχει μια εμπλοκή του Δήμου σε αυτά που είχε εξαγγείλει και δεν έκανε, αλλά το ότι δεν θα λειτουργήσει η αγορά και υπάρχει προβληματισμός από τους οποροπόλες που καταγγέλνουν τους αγρότες γιατί δεν είναι σύνομοι με μια άλλη διαδικασία. Πού έχει την ευθύνη ο Δήμαρχος? Εγώ θα ρωτήσω ευθέως και καθαρά τον Δήμαρχο που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κύριε Καζατζίδη. Ακούσατε τώρα. Σας άκουσα με προσοχή αυτά που λέτε και τις απορίες που έχετε. Ναι. Και θέλω ειλικρινά να ενημερώσω όλους τους Πρεβεζιάνους ότι καταρχήν να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εμείς εδώ δεν μιλάμε για λαϊκή αγορά. Μιλάμε για αγορά παραγωγών αγροτικών προϊόντων που είναι διαφορετική από τη λαϊκή αγορά. Κάναμε μια τέτοια προσπάθεια. Μια προσπάθεια ήταν πρωτοπόρας για όλη την Ελλάδα. Ήταν μια καινοτόμος, θα έλεγα, δράση η οποία θα ευνοεί πέρα για πέρα τους αγρότες παραγωγούς, αφού οι ίδιοι θα πουλούν τα προϊόντα τους απευθείας στον καταναλωτή χωρίς μεσάζοντες. Καταλαβαίνετε, όλα τα χρόνια στορκίζαμε τους μεσάζοντες. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια να απαλλαγούμε από τους μεσάζοντες. Δυστυχώς άλλοι θέλουν να βάλουν τις κλοποδίες που λέμε στη γλώσσα μας και προσπαθούν να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. Και σε χαμηλότερες τιμές και ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να ψωνίζει από τους κατευθείαν από τους παραγωγούς σε χαμηλότερες τιμές και να απολαμβάνει καλά προϊόντα. Θέλαμε με δύο λέξεις να στηρίξουμε την τοπική μας οικονομία. Και θα πρέπει να πω ότι αυτή η αγορά ήταν η πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Και σιγά σιγά πιλωτικά λειτουργήσαν και σε άλλες περιφέρειες και σε άλλους δήμους. Όπως τα Χανιά, στην Θάσο, στη Χίο και σε άλλους δήμους. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν πήγαμε στη λαϊκή αγορά. Θα πάτε στη λαϊκή αγορά. Ευχαριστώ μου, ένα λεπτάκι. Γιατί αυτό ναι. Δεν το ήξερα, μου το έδειξε ο κύριος Κλινάκης προηγουμένως. Ναι, να σας πω. Και θα σας απαντήσω γι' αυτό, ειλικρινά. Δεν πήγαμε στη λαϊκή αγορά, ναι. Γιατί θεωρούμε ότι στη λαϊκή αγορά μπορούν να έρθουν προϊόντα από όλα τα μέρη του κόσμου, γίνεται ένα εμπόριο και μπαίνουν όχι μόνο αγροτικά προϊόντα, μπαίνουν και άλλα προϊόντα, ρούχα, παπούτσια και όποια άλλα είδη. Καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργούσαμε σε αυτή την δύσκολη περίοδο που περάμε σαν την κρίση, τη μεγάλη και την οικονομική, η τοπική μας κοινωνία, θα έκαναν πολλά μαγαζιά, μικρές επιχειρήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε τέτοιο πρόβλημα. Άρα θέλαμε... δηλαδή, η απόφασή σας δεν θέλετε τη λαϊκή, αλλά θέλετε να στηρίξετε την αγροτική αγορά, αυτό λέτε. Βεβαίως. Αυτή είναι η θέση μας και τα λοιπά. Γιατί... αυτή η θέση μας στην αγκάλιση η τοπική κοινωνία. Ναι. Το 99% του κόσμου. Θυμάστε τι γινόταν και γίνονται κάθε Σάββατο. Ναι. Την αγκάλιασε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Η ίδια η κυβέρνηση με τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα. Και αυτή η πρότασή μας υλοποιήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Που προβλέπει, που ψηφίστηκε προχθές 11 Φλεβάρι του 2014. Και εκεί προβλέπει τη σύσταση πώς θα λειτουργήσει μια τέτοια αγορά και αναμένεται στο επόμενο διάστημα άμεσα όπως η κοινή υπουργική απόφαση. Αλλά το θέμα μπορείτε. Είναι γιατί, πού εμπλέκεστε, εσείς έχετε την ευθύνη της λειτουργίας αυτής της αγοράς. Η ευθύνη της λειτουργίας το καθορίζει εκεί ο νόμος. Είναι ευθύνη, θα λειτουργήσουν με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών. Θα εκλέξουν μια επιτροπή και θα υπάρχει πρόεδρος που θα έχουν την ευθύνη της καλής λειτουργίας. Φυσικά αυτά θα ρυθμίζονται με
με κοινή εγκύκλιο, υπουργική εγκύκλιο που θα εκδοθεί σε 10-15 μέρες. Δεν ξέρω πόσο θα πάει αυτό. Γιατί τα βέλη πέφτουν εναντίον σας, κύριε Δήμαρχε? Που θα ρυθμίζει όσον αφορά τις λεπτομέρειες της λειτουργίας της αγοράς αυτής. Κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, κύριε Καταδίδη, να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ θέλω να σταθούμε στην ουσία. Πιστεύω ότι είχατε... Το Δημοτικό Συμβούλιο στην ουσία. Στην ουσία το πέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο παραχωρεί την έκταση πίσω από το γήπεδο στους αγρότες. Σε έναν φορέα που ονομάζεται, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Αμάλτια. Ναι. Έτσι, έτσι το ονομάζονταν ήδη η παραγωγή, το φορέα που έκαναν. Ένας φορέας που θα διαχειρίζεται από τους ίδιους. Έτσι, και εκεί προβλέπεται πώς θα λειτουργήσει το άρθρο 56 του νόμου 42-35 του 2014. Κύριε Δημαρχέ, εμείς από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω. Ίσως εδώ πέφτουν και οι μάσκες. Άλλα θέλουν. Ήθελαν ιδιωτικές αγορές. Έπεσαν οι μάσκες επιτέλους, κύριε Καζαζίδη, για να φανεί και η πραγματική αλήθεια στους δημότες κτλ. Και πέφτουν κάθε μέρα. Ήθελαν ιδιωτική αγορά. Εμείς λέμε όχι σε ιδιωτική αγορά. Λέμε σε αγορά καθαρή παραγωγών, ντόπιων παραγωγών. Αλλά και από όμορες περιφερειακές ενότητες για προϊόντα που δεν παράγονται στην περιοχή μας. Εδώ, κύριε Δήμαρχε. Καταλαβαίνετε, εμείς λέμε όχι στις ιδιωτικές αγορές. Πέστε μου κάτι. Λέμε ναι στην αγορά παραγωγών. Ωραία. Αυτό στηρίξαμε, κύριε αυτό Δήμαρχε, στηρίζουμε και θα το στηρίζουμε. Εγώ διερωτήθηκα καταρχάς ακούγοντας τον κύριο Ραβανό. Ποιες είναι οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής? Ίσως θα μπορούσατε να κάνετε ένα πλαίσιο χωροταξικό εκεί, να οριοθετήσετε τις θέσεις. Θα μπορούσε πραγματικά να γίνει αυτό. Αλλά εν διάθεση περιπτώσει, πιστεύω ότι ήσασταν στον ίδιο στόχο. Δηλαδή αυτό το στόχο που θέλουν όλοι. Να γίνει η αγροτική αγορά και μάλιστα προσθέτως λέτε και ένα άλλο σημαντικό που το είπε ο κ. Κλινάκης. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αγροτική αγορά χωρίς προϊόντα που δεν παράγονται στην πρέβεζα. Δεν μπορεί δηλαδή να πάμε σε μια αγροτική αγορά να πάρουμε μόνο ντομάτες. Θα πρέπει να υπάρχουν. Συμφωνούμε απόλυτα. Πώς? Συμφωνούμε απόλυτα. Άρα λοιπόν εσείς βάζετε και μια άλλη παράμετρο που φαίνεται ότι θα είναι μόνο παραγωγή από την περιοχή. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Γιατί ο κύριος Σαραβανός, έτσι στεναχωρημένος, εκνευρισμένος, αποχωρεί από αυτή την περιοχή? Δεν ξέρω ο κύριος Σαραβανός αυτή τη στιγμή γιατί είναι στενοχωρημένος. Νομίζω πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένος. Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί δίναμε συνεντεύξει στην αγροτική αγορά και σε όλα τα κανάλια και σε κανάλια όχι μόνο στα τοπικά αλλά που έχουν πανελλαδική εμβέλεια και μαζί κάναμε μια τεράστια προσπάθεια. Ίσως στην πορεία να άλλαξε γνώμη. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Ίσα-ίσα έπρεπε να ήταν ικανοποιημένος τη στιγμή που αυτό έγινε νόμος του κράτους, αυτό που λέγαμε εμείς, αυτή η ιδέα. Έγινε νομοθετική ρύθμιση και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και ήδη υπάρχει ο νόμος, πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος. Και να προχωρήσουμε όσο γίνεται συντονισμένα να εκδοθεί και η κοινή υπουργική εγκύκλειος που θα λέει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας αγοράς. Μια τελευταία παρατήρηση, κύριε Δήμαρχε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Το ζήτημα είναι ότι οι κυρώσεις που υφίστανται με τα πρόστιμα τα τεράστια από τον προηγούμενο και τον προηγούμενο Σάββατο κτλ. Αυτό δεν μπορεί να υπάρχει μια υπομονή από τον εισαγγελέα ώσπου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια? Εγώ να σας πω ότι 26 του Φλεβάρη τώρα, ούτε πριν 20 μέρες περίπου, ενημέρωσε του Υπουργείου Γεωργίας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, και να σας το διαβάσω. Και λέει η λειτουργία της αγροτικής αγοράς. Και λέει ότι ήδη έχει ψηφιστεί ο νόμος 45-44 και μέχρι τότε έτσι, επιτρέπεται η πιλωτική της λειτουργία μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης. Δηλαδή για όποιες λεπτομέρειες επιτρέπεται. Γιατί όμως ο εισαγγελέας γιατί πήγαινε. Ο εισαγγελέας το Σάββατο ήταν εκεί και τελικά η παραγωγή κλείσανε τις... Εγώ δεν νομίζω να ήταν ο κύριος εισαγγελέας εκεί. Ο αστυνόμος, εκεί έγραφε τους... Άλλος κύριε Καζαδίδη, άλλος εισαγγελέας και άλλος αστυνόμος. Και δεν ξέρω και η αστυνομία. Εγώ αστυνομία ήταν καλύτερο, μπροστά μου, κύριε Δήμαρχε. Ναι, μπροστά η αστυνομία, ναι. Δεν είπα όχι για τον εισαγγελέα που είπατε. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή. Δεν ξέρω αν έδωσε εντολή ο κύριος Αγγελέας. Εγώ δεν νομίζω να. Καλό θα είναι, κύριε Δήμαρχε, επειδή το Σάββατο θα συνεχιστεί, να κάνετε μια επικοινωνία με τον κύριο Εισαγγελέα και με την αστυνομική διεύθυνση, να μην έχουμε παρατράγουδα. Φτωχή μεροκαματιά ρέτηση. Εγώ νομίζω ότι όλα λήγονται στο πνεύμα της καλής συνεργασίας και της καλής θέλησης. Σήμερα που ο κόσμος
η κρίση έχει γίνει από οικονομική και ανθρωπιστική. Σήμερα που κάνετε αγώνας για επιβίωση, είναι κρίμα να μην δίνουμε την ευκαιρία να ζήσει ο κόσμος. Να επιβιώσει ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνω, δεν κατανοώ καθόλου το πρόβλημα. Πάμε σε λαϊκή, κύριε Καζαζή. Τα αλλάζουμε. Ναι. Τι κάνουμε τρεις λαϊκές τη εβδομάδα. Θα κλείσουν όλα τα μικρομάγαζα. Και τι προϊόντα θα τρώει ο Προβεζάνος. Θα τρώει πατάτα από την Αίγυπτο, από την Λιβύη, κύριε Δημαρχέ, από την Ουκρανία, δεν ξέρω από πού. Εσείς είπατε, και αυτό το σημειώνω, ότι αυτή την απόφαση, είχατε πάρει μια απόφαση για λαϊκή, αλλά στην πορεία βγήκατε με την αγροτική αγορά μαζί με τον κύριο Ραβανό, έγινε αυτή η αγορά και πήρατε την απόφαση να μην κάνετε λαϊκή, να προστατευτούν και οι επαγγελματίες περιοχής. Αυτό δεν λέτε. Και του λόγου για ποιου. Ναι. Α, γιατί λένε πολλοί ότι προσωρινά δώσετε άδεια μέχρι τέλος του 12 στην αγροτική αγορά για τη συνέχεια θέλετε να κάνετε λαϊκή. Αυτό είναι το επιχείρημα. Όχι, όχι, όχι. Εμείς εμένουμε σε αυτό το θέμα. Εμείς εμένουμε ξεκάθαρα. Θέλουμε μια αγροτική αγορά παραγωγών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Χωρίς μεσάζοντες, πάνω απ' όλα. Να μπορούν οι καταναλωτές να ψωνίζουν κατευθείαν από τους παραγωγούς σε χαμηλές τιμές. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα επιβίωσης και σε άλλες οικογένειες. Σε μικρές επιχειρήσεις που κάνουν αγώνα και να στηριχθούν σήμερα και να. Πάντως πιστεύω ότι είστε ανοιχτός σε οποιαδήποτε προσπάθεια και πρωτοβουλία εκ μέρους των παραγωγών να στηρίξετε αυτή την αγορά. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα στη συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων να γίνει αυτή η προσπάθεια, εφόσον υπάρχει επιθυμία και απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου να μην συνδράμει ο Δήμος σε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό τώρα πάμε αλλού. Εμένα το ότι ο Δήμος δεν συνδράμει. Ο Δήμος συνδράμει. Γι' αυτό και παραχώρησε την έκθεση ομόφωνα κατά δωρεάν στον φορέα των παραγωγών. Είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Έτσι. Και στηρίζουμε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν υπηρεσίες άλλοι που λειτουργούν, δεν ξέρω, με τότε στενότητα και εφαρμόζουν κατά γράμμα τους τύπους. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω και το έγγραφο του Υπουργείου που εκφράζει την κυβέρνηση που λέει επιτρέπεται η πιλωτική της λειτουργία μέχρι και την έργωση της κοινή υπουργική απόφαση, νομίζω πρέπει να γίνει σεβαστό. Ωραία. Από όλους. Εγώ έχω την άποψη όπου και να πάνε οι αγρότες θα δικαιωθούν. Και αν πάνε στα δικαστήρια για οποιοδήποτε και κάνουν έστω, θα δικαιωθούν. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Ναι, ναι. Έτσι. Κύριε Δήμαρχε. Εγώ όφιλα να σας βγάλω γιατί ακούστηκαν διάφορα και ήθελα πραγματικά να δω μέχρι σε ποιο βαθμό, γιατί δεν στοχοποιήστε αλλά όχι επί συγκεκριμένη, με συγκεκριμένη θεματολογία. Και εγώ νομίζω ξεκάθαρα. Να καταλάβω πού φταίει ο Δήμαρχος τώρα. Ναι. Επειδή έκανε αυτή την αγορά και δεν συμφέρουν ορισμένους, δεν θα γίνει. Εμείς δεν θέλουμε εμπόριο. Ναι. Δεν θέλουμε παραεμπόριο. Γιατί μιλάμε για παραεμπόριο. Ναι. Δεν θέλουμε να μπαίνουν προϊόντα από την πίσω πόρτα ξένα. Δεν θέλουμε να αυτά να λέει και ο κύριος Ραβανός, κύριε Δήμαρχε. Αυτά, αυτά έλεγε, λέει συνεχώς ο κύριος Ραβανός. Να διασφαλιστεί η πορεία της αγροτικής αγοράς με καταστατικό. Αυτά λέμε. Αυτά λέτε ακριβώς. Εμείς θέλουμε μόνο παραγωγούς. Δεν θέλουμε εμπόριο. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω είστε διαφωτίσατε πλήρως την όλη αυτή έρευνα που κάναμε. Και νομίζω και ένα πράγμα που αγκαλιάζεται από το 99,99% της τοπικής κοινωνίας, αυτό το λέει όλα. Ναι. Αυτό για μας είναι μια ηθική ικανοποίηση. Ότι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε, σιγά σιγά πέρι σάρκα και οστά και ήδη έχει γίνει λοιπόν, το του κράτους. Για τα υπόλοιπα, το ταξίδι θα τα πούμε την Παρασκευή το πρωί. Τη συνεννόηση που κάνατε με τον ΝΕΟΤ. Να είστε καλά κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, γεια. Αγαπητοί ακροατές και πάλι κοντά σας, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα. Πάμε λοιπόν στον κύριο Καλδάνη τον Θόδωρο. Εκεί λοιπόν σας είπα και εξήγησα προηγουμένα, ακούσατε τον κύριο Κλινάκη και τον κύριο Δήμαρχο. Τι συμβαίνει στην αγροτική αγορά. Και βεβαίως υπάρχουν έτσι σχόλια για τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής, ο τρόπος δηλαδή της μη περιφρούρησης της προσπάθειας της αγροτικής αγοράς και της ιδεολογικής προσέγγισης που είχε από την αρχή. Ποια ήταν αυτή, οι αγρότες που ήταν οι νόμιμοι πλέον με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ο παραγωγός. Αυτά πλέον τα γνωστοποίησε ο κύριος Ραβανός κατ' επανάληψη. Δεν μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι που δεν είναι ουσιαστικά και αγρότες. Αυτό το επιχείρημα το επικαλείται συνεχώς και βεβαίως εκφράζει την οργή του γιατί δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες. Ο κύριος Δήμαρχος λοιπόν από την πλευρά του απαντάει ότι ποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας της αγροτικής αγοράς. Εγώ. Δηλαδή μέχρι πού, ποιος είναι ο βαθμός που θα έπρεπε εγώ να παρέμβω για να διασφαλίσω. Υπάρχει κανένα πλαίσιο και βεβαίως
είναι γεγονός ότι ο καθένας βάζει το σκεπτικό του και απαντάει στα διάφορα υπονοούμενα που συνθέτουν αυτό το puzzle σε μια κοινή προσπάθεια που είναι ο στόχος να πετύχει η αγροτική αγορά όλων των συμμετοχών του. Εκεί λοιπόν υπάρχει και μια διαφοροποίηση και μια διάσπαση αυτής της προσπάθειας. Μεν κύριο Ραβανός και νέοι αγρότες με αυτή την ανακοίνωσή τους και βεβαίως με τη συνέντευξη που δώσανε στον κύριο Κουνιάκη τον πάνω εδώ, εξέφρασαν τη δυσπιστία τους για τον τρόπο λειτουργίας και όλο το πλαίσιο που χαρακτηρίζει την αγροτική αγορά. Ας πάμε όμως να ακούσουμε και την διαφορετική προσέγγιση από τον κύριο Καλδάνη, τον έχετε ξανακούσει και σε μένα προσωπικά εδώ στην εκπομπή μου, έναν άνθρωπο που είναι παρόν σε όλες αυτές τις διεργασίες και βεβαίως είναι παραγωγός από τους μεγάλους παραγωγούς μελιού στην ευρύτερη περιοχή, μια μονάδα πολύ καλή, ίσως η καλύτερη που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή, και νομίζω ότι ίσως είναι και κατάλληλος να μας μιλήσει, μια και ανέλαβε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τότε να αναλάβει την συγκρότηση ενός συλλόγου Αμάλθεια, βεβαίως χωρίς καταστατικό έτσι ότι θα υλοποιηθεί, γιατί απομένει και η κοινή υπουργική απόφαση. Θα μου πείτε τι σας λέω όλα αυτά τα λόγια, τι νόημα έχουν και τι περιεχόμενο, γιατί η ουσία είναι άλλη, ότι θα πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια και τις αδυναμίες στο μέλλον να τις, αφού τις προσδιορίσουμε, να τις αλλάξουμε και βεβαίως να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και όχι να είναι εκεί πεταμένος ένα χώρο δημόσιο και χωρίς να έχει στέγαστρα, να μην έχει υποδομές. Θα έπρεπε αυτά να φτιαχτούν στην πορεία. Να καλημερίσουμε, να χαιρετήσουμε τον κύριο Καλδάνη. Υπάρχει ένας σκεπτικισμός αν θα λειτουργήσει καταρχάς η αγορά το Σάββατο, κύριε Καλδάνη. Καλημέρα κύριε Καζατζήτη, σας και τους ακροατές σας. Ναι. Η αγορά θα λειτουργήσει το Σάββατο με τον αγώνα, τον ιδρώτα και την πίστη των αγροτών, των πραγματικών αγροτών της πόλης, των τίμιων ανθρώπων, των ανθρώπων που δεν είναι ούτε πορτοπαλίκαρα, που φτιάξαν μια ομάδα παραγωγών που δεν είναι τερατούργημα, έχει σάρκα και οστά. Κύριε Καζατζή, να τα βάλουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Αναφέρει η Ένωση Νέων Αγροτών για 10 θαραλέους παραγωγούς. Κύριε Καλδάνη, δεν θέλω να μπούμε σε αυτή την αντιπαράθεση. Σας παρακαλώ. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Βεβαίως. Δεν έχει και νόημα, γιατί θα πει ο κύριος Ραβανός ότι έπρεπε να απαντήσω. Εγώ θέλω να έρθουμε στην ουσία και η ουσία της παρέμβασης. Έχουμε ένα κανονισμό λειτουργίας, τον οποίο κανονισμό λειτουργίας τον κάναμε η Αμάλθεια, ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας, και αφήνω στη δημοσιογραφική έρευνα να βρει ποιος ήταν ο τρίτος, ο οποίος κάναμε ένα κανονισμό λειτουργίας που υπογράφηκε από την τριπτική πλειοψηφία των παραγωγών. Γιατί δεν το λέτε, κύριε, ποιος άλλος είναι ο τρίτος? Δεν σας λέω, κύριε. Γιατί, ποιος είναι ο λόγος? Αυτά είναι καλή. Ναι. Το αφήνω γιατί κάποιοι δεν ξέρουν τι λένε σε αυτή την πόλη. Θέλουν να λένε πράγματα τα οποία θέλουν να σφέρνουν μόνο συγχύσεις και τίποτα άλλο στην όλη κοινωνία, κατάσταση κοινωνίας μας. Ο κανονισμός λειτουργίας εν τέλει πήγε στον κύριο Εισαγγελέα, τον έλαβε υπόψη. Πήγε στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον έλαβε υπόψη. Καθίσαμε με βάση αυτόν τον κανονισμό λειτουργίας, ο Ποροπόλης, αγρότες και Αντιπεριφερειάρχης, και δώσαμε τα χέρια ότι θα λειτουργήσει η αγορά. Ο υποφαινόμενος που θεωρείται πρωτοπαλίκορο, άνομος άνθρωπος και προϊόν δόλου, η όλη λειτουργία της αγοράς, έχει πάρει στα χέρια του εξώδικα μηνυτήριες αναφορές και αγωγές από ανθρώπους που τους εκδίωξε από την αγορά. Όλοι εμείς που λειτουργούμε σε αυτή την αγορά θέλουμε την ομότητα. Έχουμε προϊόντα να δείξουμε. Έχουμε πάγκο να δείξουμε. Έχουμε αγώνα οικογενειακό να δείξουμε. Ναι. Δεν είμαστε ανέτοιμοι. Έχουμε πορεία στην Πρέβεζα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχουμε κοινωνικό λόγο στην Πρέβεζα. Κάποιες... Έχουμε κοινωνική πορεία στην Πρέβεζα. Κύριε Καλδάνη, σωστό είναι και εγώ τα είπα για εσάς, αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Μπαίνουν κάποια ζητήματα. Κάποιοι παραγωγοί που δεν είναι ουσιαστικά παραγωγοί εκμεταλλεύονται την συγκυρία της αγροτικής αγοράς και τα λοιπά. Ο κύριος Ραβανός λέει χαρακτηριστικά. Με όνομα και με στοιχεία, κύριε Κώστα, με όνομα και με στοιχεία. Με όνομα και με στοιχεία. Οι μιλάδες, οι περιβόητοι που δεν τις κάλυπτε ο καινούριος νόμος εκδιώχθηκαν από την αγορά. Λοιπόν, ήρθαν πάλι προθέσεις με τσαμπουκά. Εμείς δεν έχουμε το νομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε με πράξεις αντεκδίκησης και με πράξεις αυτοδικίας να τους διώξουμε. Εμείς έχουμε στα χέρια μας από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με υπογραφή του κυρίου Γενικού Γραμματέα,
μια υπόσχεση ότι να λειτουργήσει η αγορά μέχρι την ύπαρξη της κοινή υπουργική απόφαση. Μέχρι την ύπαρξη της κοινή υπουργική απόφαση κάνουμε άτυπα όργανα. Δεν κάνουμε θεσμοθετημένα όργανα. Κατάλαβα που τη λέτε. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Να είμαστε σαφείς τι λέμε στον κόσμο. Να μην δημιουργούμε συγχύσεις και καταστάσεις άλλες. Ακούσαμε χίλια δύο πράγματα τα οποία μας μειώνουν σαν ανθρώπους και σαν μέλη της κοινωνίας και σαν παραγωγούς. Έλεος πλέον. Κύριε Καρδάνη, επί της ουσίας, δηλαδή ο κύριος Δραβανός δεν φεύγει έτσι για πλάκα από εκεί, έτσι επειδή του κάπνισε. Δεν, κάποια πράγματα Ας σας πει τους λόγους. Και εν τέλει, 20 μήνες ο κύριος Δραβανός ή ένας νέων αγροτών που ήταν στην αγορά. Τώρα εντελώς ξαφνικά ανακαλύψαν την ανομία της αγοράς. Εντελώς ξαφνικά, 20 μήνες λειτουργεί η αγορά. Από τον Ιούνιο του 2012. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, από τον Ιούνιο του 2012 λειτουργεί η αγορά. Πρέπει να πω ότι και τότε είχε ενστάσεις ο κ. Δραβανός, σε μένα προσωπικά τις έχει καταθέσει. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Ίσως θα έπρεπε όλοι μαζί, αφού ο στόχος είναι κοινός, να προσπαθήσουμε τυχόν αδυναμίες να τις ξεπεράσουμε κτλ. Και επαναλαμβάνω, είμαστε, δίνουμε χέρι συνεργασίες με οποιοδήποτε παραγωγό. Δεν αποκλείουμε, δεν μειώνουμε κανένα άνθρωπο. Δεν λέμε κουβέντες οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες για τα κοινωνικά μας ήθη και έθιμα. Ναι, αλλά πρέπει να σημειώσω. Με παλικαρισμούς, ναι. με οφλαγωγίες και πιθανά αυτοδικίες και με απειλές δικαστηρίων δεν μπορούν να λυθούν ζητήματα. Μάλιστα. Όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη. 20 μήνες και κάποιοι άλλοι μπορεί όπως και η Ένωση Νέων Αγροτών, να έρθαν σε διέξοδο. Δηλαδή, ο Υπουργός έταξε έναν νόμο. Ο νόμος έγινε πράξη μετά από 19 μήνες. Και όταν έγινε πράξη μετά από 19 μήνες, αφήνει μετέωρο το θέμα της σκία, έτσι. Που είναι πολύ σαφής. Έπρεπε να εκδοθεί αυτή η περιβόητική, να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Αν η περιβόητική μέχρι να εκδοθεί, ναι, πρέπει να αφαγωνόμαστε στην πόλη. Κύριε Καλιάνη, ναι, ο κύριος Κλινάκης που είχα στο ραδιόφωνο πριν από εσάς και ο κύριος Δήμαρχος είπαν το εξής. Καταρχάς, δεν μπορεί μια αγροτική αγορά να λειτουργήσει στο βαθμό που μπορεί να θέλουμε και να πετύχουμε αυτό το στόχο, εάν δεν έχει προϊόντα που δεν παράγονται στην πράγματα. Τι θα ψωνίζει ο παραγωγός? Επαναλαμβάνω ότι όποιος θέλει να καταγγείλει κάτι. Όχι, λέω το εξής. Ο κύριος Δήμαρχος μου είπε ότι θα πρέπει και προϊόντα που δεν έρχονται, που δεν παράγονται στην Πρέβεζα, να έχουν τη δυνατότητα η παραγωγή ήδη να έρχονται να πουλάνε. Ναι, εμείς για παράδειγμα σαν Αμάλθεια, επειδή μας θεωρούν έως και τυρατούργημα, είμαστε άνθρωποι με κοινωνική πορεία, επαναλαμβάνω. Στείλαμε στους 20 μήνες λειτουργίας της αγοράς ένα επώνυμο στον Υπουργείο. Στείλαμε προτάσεις με στοιχεία, τα πρωτοκολλήσαμε στο Υπουργείο. Είπαμε ποιες είναι ποιες αδυναμίες βλέπουμε εμείς στην αγορά, τι προτείνουμε. Εμείς βλέπουμε ότι η περιοχή μας δεν έχει προφόρα δέντρα και κατά συνέπεια φρούτα. Εσείς λέτε ότι πρέπει να συμμετάσχουν. Βεβαίως να συμμετέχουν. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχθεί η αγορά με ένα μέλι και με ένα λάχανο. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό δεν ξέρω τι λένε αγορά. Είναι αρχαία η ελληνική αγορά. Δεν είναι η αγορά θέμα των τριών και των τεσσάρων παραγωγών. Ωραία. Κύριε, επαναλαμβάνω, στείλαμε προτάσεις στο Υπουργείο. Ναι. Έτσι. Εσείς παρακάλεσα τον κύριο Δήμαρχο να μην έχουμε το φαινόμενο να πηγαίνει η αστυνομία εκεί να βάζει πρόστιμα στους αγρότες εκεί, γιατί είναι ντροπή αυτή τη δύσκολη συγκυρία, την οικονομική δυσπραγία μάλλον που υπάρχει. Εκεί να έρχεται ο άλλος, βάζει το 500. Ο άλλος πάει να βγάλει ένα 20, ένα 50 και να έρθει εσύ του. Αφού πρέπει να υπάρχει σε αυτή την περίοδο τουλάχιστον ώσπου να εκδοθεί η οικία, μια έτσι. Να το καταλάβει και η αστυνομία επιτέλους ότι δεν μπορεί να προχωρά. Αυτό το έχετε δει αυτό εσείς? Έχετε κάνει μια παρέμβαση? Έχετε πάει στον κύριο διοικητή? Βεβαίως, πολλές φορές έχουμε πάει στον κύριο διοικητή. Του είπαμε ότι έχουμε να του πούμε. Και εσύ σας λέμε εσάς σαν εκπομπή, σαν δημοσιογράφο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες αγορές στην Ελλάδα αγροτικές, επαναλαμβάνω αγροτικές, που λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Γιατί στην πόλη μας υπάρχει αυτή η κατάρα, τα πάντα Να τα ισοπεδώνουμε, τα πράγματα να τα προσπαθούμε να τα διαλύουμε. Γιατί λειτουργεί η αγορά της δράμας, γιατί λειτουργεί η αγορά της χείου, γιατί λειτουργούν όλες αυτές οι αγορές? Μάλιστα. Έχουν εκεί αυτές οι αγορές? Δεν έχουν αυτές. Λέτε ότι εδώ είναι μια κατάρα των Πρεβεζάνων, ότι φτιάχνουμε να το χαλάμε.
φτάνω σημείο να φέρω και τέτοια θέματα στο λόγο μου, έτσι. Ναι. Κύριε Καλδάνη, εγώ θα προσπαθήσω να συνομιλήσω με τον αστυνομικό διευθυντή, γιατί πιστεύω τελικά ότι υπήρχε μια σχέση και μια απόφαση στην περιφέρεια υπό τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και εκεί συμφωνήσατε σε ένα πλαίσιο. Εσείς μάλιστα εκδιώξατε και τους μιλάδες και δέχεστε και μηνύσεις για αυτές. Παραδείγμα, έχω προσωπικά εξώδικα μηνύσεις και αγωγές. Σας φτάνει αυτό? Θέλετε ναι. να σας πω τα στοιχεία της μηνύσεως. Ναι. Κύριε... Αν θέλετε, το έχω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι, αυτό θέλω να πω, σαν ευχή. Συμφωνούμε απόλυτα, γι' αυτό εξάλλου δεν προχωρούμε κι εμείς σε αλυσιδωτές ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται, νομίζω ότι όλοι θέλετε να πετύχει η αγροτική αγορά. Επαναλαμβάνω, αδέρφια μας είναι και οι νέοι αγρότες, τι είπα να πει νέος και παλιός. Αδέρφια μας είναι παιδιά, κάποιοι που είναι στην αγροτική αγορά τα έχουν παιδιά, έτσι. Κύριε Καλδάνη, εγώ να ευχηθώ, θα είμαι παρόν το Σάββατο εκεί, να είμαι κοντά στην προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ, εκπούμε περιόριστα την προσπάθεια που κάνετε σαν Κώστας Καζατζίδης, σαν δημοσιογραφική ομάδα του Πρίσμα και σαν εκπομπή. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα. Να είστε καλά, καλή σας δύναμη, ευχόμαστε. Και ό,τι καλύτερο, να όλα να πάνε καλά. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Σήμερα πραγματικά ασχοληθήκαμε με το πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους της πόλης μας, η αγροτική αγορά. Προσπαθήσαμε να είμαστε αντικειμενικοί στην ενημέρωσή σας, αλλά στόχος μας ήταν αυτή η προσπάθεια, η κοινή όλων που έχουν συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, να αποδώσει τους καρπούς, να πάμε δηλαδή όλοι μαζί με την ομοψυχία που θα πρέπει να μας διακρίνει σε αυτή την δράση και όχι να αντιδικούμε μεταξύ μας. Εμείς απευθυνθήκαμε ταυτόχρονα στην αστυνομική διεύθυνση, γιατί υπάρχει μια θέση του Υπουργείου ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ανοχή εκ μέρους των θεσμικών οργάνων. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε για να την απάντηση δημοσιογραφικά για να σας την ακούσατε. Μας είπαν όμως ότι εμείς είμαστε εντεταλμένα όργανα του νόμου και εφόσον η εισαγγελέα ζητήσει τον έλεγχο θα είμαστε πάλι το Σάββατο εκεί. Ελπίζω να μην είναι εκεί, γιατί φαντάζομαι και ο εισαγγελέας και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες να καταλάβουν ότι ο νόμος έχει ψηφιστεί, δεν είναι στον αέρα η αγροτική αγορά. Με αυτά λοιπόν σας αποχαιρετώ, θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Καλό σας βράδυ.